Ανάμεσα σε δύο ψηφοδέλτια και έναν ανεξάρτητο υποψήφιο, καλούνται οι έμποροι της Πάτρας να εκλέξουν το νέο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου τους και τους αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας στις εκλογές που θα διεξαχθούν για τρεις συνεχόμενες ημέρες την επόμενη εβδομάδα. Οι κάλπες τώρα του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας θα είναι ανοιχτές την Δευτέρα 27 του μηνός και ώρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Την Τρίτη 28 έκτου και ώρα 9 το πρωί μέχρι και 9.30 το βράδυ και την Τετάρτη 29 έκτου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Που θέλω να πιστεύω πως όλη αυτή η παρέα που έχουμε μαζευτεί, αυτό το πολυσυλλεκτικό κομμάτι του Εμπορικού Συλλόγου που κατεβαίνει με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, θα βάλουμε όλοι τον καλύτερο μας σε αυτό, όπως άλλωστε οι περισσότεροι το έχουμε κάνει ήδη, να μπορέσουμε να δώσουμε την ευκαιρία στον έμπορο και την επόμενη μέρα να είναι εδώ. Γιατί οι καιροί αλλάζουν, οι εποχές μας προλαβαίνουν και θα πρέπει και εμείς το στοιχείο της επικαιρότητας να το κερδίσουμε. Τώρα, οι συνδυασμοί που κατέρχονται στις εκλογές είναι δύο. Η ενωτική διεκδυτική κίνηση εμπόρων με επικεφαλής τον σημερινό πρόεδρο Γιώργο Ρόρο και η αγωνιστική κίνηση εμπόρων που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ. Ενώ ο Σωτήρης Γαλάνης έθεσε υποψηφιότητα ως ανεξάρτητος για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ομοσπονδία. Η αγωνιστική συνεργασία των εμπόρων είναι μια παράταξη η οποία δεν καλλιεργούσε ψευδεστήσεις ότι με αυτή την πολιτική που εφαρμόζουν οι τωρινοί και οι προηγούμενες κυβερνήσεις μπορεί ο συνάδελφος έμπορος να επιβιώσει σε αυτό το τοπίο. Η πόλη μας είναι μια άδεια πόλη, οι πελάτες μας είναι εξαθλιωμένοι και δεν έχουν λεφτά. Η επόμενη μέρα θα πρέπει να είναι μια μέρα στην οποία θα πρέπει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να στηριχθούν, γιατί μόνο με αυτές μπορούμε να πάμε στα επόμενα βήματα της ανάπτυξης της πολυπόθητης που επί 7 χρόνια κυνηγάμε. Εμείς πιστεύουμε ότι κέντρο βάρους θα πρέπει να είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε οποιαδήποτε προσπάθεια. Ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί να μην ξεχνάμε τι θέσεις έχει αποκτήσει ο καθένας κατά τη διάρκεια της πορείας του. Ναι. Είναι προφανές ότι στηρίζει όλα αυτά τα αντιαναπτυξιακά μέτρα τα οποία έχουν έρθει στην αγορά. Ναι. Γιατί το ότι κατέβηκε μετά την υπογραφή της συμφωνίας, επιβραβεύει δηλαδή όλα τα capital control, επιβραβεύει τη βίαιη εισαγωγή του πλαστικού χρήματος. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το να μπει το πλαστικό χρήμα στην αγορά είναι μια συζήτηση που γίνεται εδώ και κάποια χρόνια. Τα χαρακτηριστικά αυτών των εκλογών είναι φυσικά η κυριαρχία του Γιώργου Ρόρου, καθώς και μια σημαντική δόση ανανέωσης προσώπων. Ο κύριος Ρόρος δήλωσε πως είχε ζητήσει να μην είναι εκ νέου επικεφαλής, όμως στελέχη της παράταξής του πρότειναν να έχει μία ακόμη θητεία.